Στις αρχές Μαΐου, μια καλοντημένη αλλά απόμακρη γυναίκα εμφανίστηκε ως ενοικιάστρια μονοκατοικίας, που ανήκει σε ηλικιωμένο στη Λούτσα, κρύβοντας επιμελώς το σατανικό παρελθόν της. Μόλις είχε πλευρίσει το νέο υποψήφιο θύμα της, αλλά κανείς στη γειτονιά δεν είχε υποψιαστεί το παραμικρό. Η Αγγελική Νικολούλη άναψε το φως για την εξιχνίαση της φρικιαστικής δολοφονίας του 42χρονου, που βρέθηκε θαμμένος κάτω από μπανιέρα στο διακοφτό, αφήνοντας άφωνη την κοινή γνώμη. Αργά τη νύχτα, όταν οι πρώτες πληροφορίες έφτασαν στην εκπομπή «Φως στο τούνελ» για τη γυναίκα Αράχνη, εκείνη ένιωσε τον κλειό να σφίγγει γύρω της και επιχείρησε να εξαφανιστεί, αλλά βγαίνοντας από το σπίτι έπεσε στα χέρια των αστυνομικών που την περίμεναν. Γύρω στη 1.30 τα ξημερώματα, τηλεθεατής επικοινώνησε έντρομος με την εκπομπή και ζήτησε να μιλήσει την Αγγελική Νικολούλη. Αναγνώρισε στη φωτογραφία που έδειχνε το τούνελ τη σατανική γυναίκα που είχε πλευρίσει έναν εύπορο γέροντα στη Λούτσα, τον είχε απομακρύνει από την οικογένειά του και τον είχε βάλει να ξεπουλήσει την περιουσία του. Το σοκ ήταν ισχυρό. Ο μάρτυρας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής δεν μπορούσε να συνέλθει. Διακριτικά, χωρίς να αντιληφθεί κανείς κάτι στον αέρα, η δημοσιογράφος ζήτησε να ειδοποιηθούν οι αρχές της Λούτσας και οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι που υπέδειξε το τούνελ. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή, το ψάχνουν από εκεί, το είπατε. Το είπατε διακριτικά όσο μπορείτε. Στοιχεία. Μάλιστα, έχουμε στοιχεία τα πάντα με όλες τις πλαστές ταυτότητες. Από πού, πώς, τι εδώ, ξένες από την Αλβανία, να είστε καλά. Το κουβάρι για τη σύλληψη της σατανικής γυναίκας είχε εξελιχθεί νωρίτερα, όταν η συνεργάτρια του τούνελ Χαρά Ζαμπάρα διαπίστωσε πως η γυναίκα Αράχνη είχε εξαπατήσει εδώ και χρόνια δεκάδες θύματα. Για περίπου 4 χρόνια. Μπορεί να πας για λίγο στο αρχείο να δούμε. Παιδιά, θέλω να καλύψει κάποιος τη θέση της Χαράς. Για πήγαινε Χαρά. Μέσα σε λίγα λεπτά η έρευνα έφερε αποτέλεσμα και οι φωτογραφίες απατεώνησας βρέθηκαν. Συμπίπτει η ηλικία. Αυτό που ανέφερες και εσύ ότι παρουσιαζόταν σαν μια πάρα πολύ πλούσια Ελληνοαμερικανίδα. Λίγο πριν την εκπομπή έφτασαν και άλλα στοιχεία μεταξύ των οποίων και αντίγραφα της ταυτότητάς της. Ευχαριστώ θερμά εσάς που καταφέρατε να βρείτε μια εικόνα της γυναίκας, ένα έγγραφο, ένα ντοκουμέντο και μας το στέλνετε, γιατί άλλο να έχεις και την εικόνα μιας γυναίκας που καταζητείτε με 13 καταδικαστικές αποφάσεις για απάτες, ληστείες, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφίες και τώρα για το φρικιαστικό αυτό έγκλημα και ναι. Με το τηλεφωνικό κέντρο της εκπομπής επικοινώνησε και ο ένας από τους δύο ανθρώπους που αναζητάει η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για την εξιχνίαση δολοφονίας του επιχειρηματία Τάσου Τσακαρόπουλου. Ρε Θωμά, τώρα να σου πω, μαζί μιλάμε, δεν ακούγεσαι, μη μου τώρα μου λες τώρα κινέζικα, μιλάς καλά τα ελληνικά, μη μου τα λες κινέζικα. Αφού εσύ το μετακίνησε το αυτοκίνητο από το σπίτι και από την αυλή και το πήγες εκεί στο Αίγιο, ή όχι. Δεν ξέρω αν άκουσες τι έγινε στο σπίτι, το ξέρεις αυτό το θέμα, να σου το πω εγώ ή δεν το άκουσες. Εσύ δεν είχες δει το αυτοκίνητο του Τσακαρόπουλου, μετά το αυτοκίνητο το βρήκαμε στο Αίγιο. Το φως στο τούνελ παρουσίασε και ένα ντοκουμέντο από την ίδια σε βάφτιση που έκανε μαζί με τον άνθρωπο που εμφάνιζε ως σύζυγο και συνεργό της στο έγκλημα. Κι όμως ακόμη και το μυστήριο της βάφτισης της έδωσε την ευκαιρία να εξαπατήσει. Τους είχε ήδη εκμεταλλευτεί οικονομικά. Και κλαίγοντας τους είπε ότι τις έκλεψαν το βαφτιστικό σταυρό και ότι ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό το οποίο περίμενε από Αμερική δεν είχε φτάσει ακόμα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πληρώσει ούτε τα βαφτιστικά ρουχαλάκια. Έτσι δανείστηκε από αυτούς. Εδώ δείχνει το μυαλό, το μυαλό της κυρίας. Δανείστηκε από αυτούς περίπου 600 ευρώ για τα έξοδα της βάφτισης. Η βαθιά έρευνα της εκπομπής έφερε στην επιφάνεια αμέτρητες περιπτώσεις εξαπατήσεων και πλαστογραφίας σε επαρχιακή πόλη ηλικιωμένους που έπασχε από Αλτσχάιμερ, εμφανίστηκε να πουλά τη μεγάλη του περιουσία σε πρόσωπο από το οικογενειακό της περιβάλλον. Στο περίεργο παιχνίδι, συμβολιογράφοι και δικηγόροι. Λίστα ατελείωτη με θύματα κάθε ηλικίας και οικονομικής κατάστασης αποκαλύπτει δημοσιογραφική έρευνα στο παρελθόν της γυναίκας Αράχνης. Η κατηγορούμενη για τη δολοφονία του Τάσου Τσακαρόπουλου συνέχισε μέχρι πριν από λίγο καιρό τη δράση της απτόητη, ακόμη και μετά το έγκλημα.